Είναι σημαντικές, αγαπητοί μου αδελφοί, στιγμές που ζούμε και γίνονται, θα έλεγα, συγκλονιστικές χάρη στη δική σας παρουσία, την τόσο κατανυκτική και εντυπωσιακή ταυτόχρονα. Είναι αυτή η παρουσία που διασφαλίζει και διαβεβαιώνει την ενότητα του λαού μας γύρω από την πίστη αυτού που θυσιάστηκε για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί τούτες τις μέρες γνωρίσαμε τον νυμφίο Χριστό της ψυχής μας. Τον είδαμε ως νυμφίο να δέχεται ύβρις, κολαφισμούς, ραπίσματα. Αλλοιώθηκε ο ωραίος Κάλι, αλλά υπέμεινε και σιώπησε, γιατί ήξερε και ξέρει ότι μόνο μέσα από αυτό το δρόμο του Γολγοθά και του Σταυρού μπορούσε να ξαναδώσει στο ανθρώπινο γένος την αληθινή ελευθερία. Μια ελευθερία που πηγάζει από τη δική του αλήθεια, γιατί διψάει ο άνθρωπος την αλήθεια, πλασμένος από το Θεό, κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. Και θέλω να εξομολογηθώ ότι σε τούτη την πορεία και τη λιτανία, όσο σας ευλογούσα πορευόμενος προς τα εδώ, σας είδα να κρατάτε κεριά και ήταν οι πιο όμορφες μορφές, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους πιο μεγάλους, άνδρες και γυναίκες, φωτισμένοι από αυτή τη λαμπάδα που κρατάτε στα χέρια σας. Δεν μπορούσε παρά να είναι η επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί είδα μορφές ηλαρές, μορφές γαλήνιες, ειρηνικές, μορφές που βεβαιώνουν την αλήθεια της πίστεως, ότι ζει Κύριος ο Θεός. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας ήδη λαμπροφορεί, γιατί ο νυμφίος έφτασε στην έσχατη ταπείνωση, ανέβηκε πάνω στο Γολγοθά, δέχθηκε αυτό τον φυσικό θάνατο για να καταργήσει τον Άδη και να νικήσει τον θάνατο. Γιατί η αλήθεια δεν μπορούσε να κρατηθεί ως πηγή της ζωής στον Άδη. Γιατί ο Θεός ήθελε και πάλι να αναστήσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και έτσι πορευόμαστε τούτη την ώρα πλέον λαμπροφορεμένοι, βέβαιοι για αυτό που μας περιμένει. Γιατί διψάει η ψυχή μας ελευθερία που πηγάζει από την αλήθεια. Και ταυτόχρονα ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνο όταν γνωρίσουμε την όντως αλήθεια μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά ελεύθεροι. Νιώθουμε πολύ δεσμευμένοι. Πονάει η ψυχή μας τούτο τον καιρό. Ο καθένας νιώθει να υπάρχουν γύρω του δεσμά, μικρά και μεγάλα. Εν τούτης, χωρίς να θέλω να φέρω παρηγοριά σε κανέναν και γνωρίζοντας απόλυτα την πραγματικότητα, θέλω όμως να αναφερθώ σε γεγονότα και σε λαούς που τούτη τη στιγμή βρίσκονται ακόμη σε πιο δύσκολη θέση. Και ίσως θα πρέπει να τους σκεπτόμαστε και να προσευχόμαστε, γιατί τούτη την ώρα ο νους μου ταξιδεύει για άλλη μια φορά εκεί, στους ομοδόξους της Συρίας, εκεί που ο εμφύλιος έχει δημιουργήσει τραγικά προβλήματα και κατακόμβες ανθρώπων που θυσιάζονται αθώων. Εκεί οι επίσκοποι δεσμεύονται και εχμαλωτίζονται. Εκεί οι χριστιανοί δεν μπορούν πλέον να γιορτάσουν ελεύθερα. Εκεί η πίστη και πάλι διώκεται. Και πρέπει τούτη την ώρα να ενώσουμε όλοι τις προσευχές μας, να δώσει ο Θεός ειρήνη στον κόσμο, γιατί ήρθε και θυσιάστηκε για να φέρει όντως ειρήνη, ελευθερία, αγάπη στο αποκορύφωμα της προσφοράς Του. Και θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου τούτη την ώρα που σας έχω ενώπιόν μου σε αυτή την κατανυκτική βραδιά, την τόσο ζεστή, σε καρδιές, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε τούτο τον τόπο η αγάπη έγινε πράξη, η αλληλεγγύη είναι γεγονός, η ενότητα υπάρχει και η συνοχή διατηρείται. Και είναι μια τρανή απόδειξη ότι όταν έχουμε πίστη ως ενωπιό δύναμη και την Εκκλησία Μητέρα, τότε μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις πιο δύσκολες στιγμές. Γιατί ο Χριστός μας εμπνέει.
Ποιος είναι αυτός που δίνει δύναμη σε τόσους και τόσες εθελόντριες χιλιάδες ανθρώπους να προσφέρουν ανιδιωτελώς υπηρεσίες? Ποιος είναι αυτός που εμπνέει να προσφέρουν πολύ από το υστέρημά τους για να μην στερηθεί κανείς και το ελάχιστο? Και σας καλώ τούτη τη βραδιά με αυτό το πνεύμα να συνεχίσουμε και να βιώσουμε τη χαρά της Αναστάσεως που μας περιμένει. Δεν υπάρχει επανάσταση χωρίς Ανάσταση. Και Ανάσταση του Χριστού σημαίνει αλήθεια, σημαίνει όντως δικαιοσύνη, σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει ότι δεν διακρίνουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Σημαίνει ενότητα και συνοχή, προσφορά, κόπο και θυσία για τους άλλους. Γι' αυτό ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος και γι' αυτό μας καλεί και εμάς συνοδοιπόρους να γευθούμε τη χαρά της Αναστάσεώς Του. Και όταν κάποιος δεν φοβάται πλέον το θάνατο, τότε δεν έχει τίποτα να φοβηθεί στη ζωή του. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, ο Κύριος μας που σε λίγο θα αφήσει κενό το μνημείο και θα αναστήσει και πάλι την ελπίδα στις καρδιές μας, να σταθεί οδηγός μας, βοηθός και συμπαραστάτης στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει όλοι μαζί. Και να είστε βέβαιοι ότι αν μείνουμε ενωμένοι, αυτό είναι το μόνο μας και μεγάλο μας όπλο, τότε θα μπορέσουμε να δικαιώσουμε αγώνες πατέρων μας, ηρώων και αγίων, μαρτύρων τούτου του τόπου. Και τότε να είστε βέβαιοι ότι αυτά τα παιδιά που κρατάτε στις αγκαλιές σας, που τα σηκώνατε στους ώμους για να δουν τον επιτάφιο, που τα μαθαίνατε να κάνουν το σταυρό τους, που τα χαίρεστε και είναι όντως το μέλλον τούτου του τόπου, θα μπορέσουμε και πάλι να τα δούμε στα μάτια και να τους πούμε ότι θέλουμε και σας αφήνουμε και πάλι μια υπερήφανη Ελλάδα. Αδελφοί μου, ο λαός μας έχει ζήσει πολύ πιο δύσκολους καιρούς, αλλά ήταν πάντοτε η ακολουθία του επιταφείου και η Ανάσταση που ακολουθούσε η μεγάλη απάντηση σε κάθε σκλαβιά και σε κάθε δέσμευση. Ήθε να γίνει και τώρα τούτη η αναστάσιμη ημέρα που μας περιμένει ενώπιόν μας, ημέρα λαμπρή, ημέρα χαράς ανίποτης, ημέρα που θα χαράξει και πάλι ένα πέρασμα για ό,τι καλύτερο και ευλογημένο στο λαό μας και στον τόπο μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει. Χαρείτε τούτη τη μέρα που έρχεται, τη Μεγάλη Ανάσταση και τη Λαμπρή. Γλεντήστε, επιτρέψτε μου να σας πω, και αφήστε πίσω κάθε πίκρα και πόνο. Ενωθείτε και πάρτε χαρά για να έχουμε δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο δρόμο. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Καλή Ανάσταση.